Ένταση επικράτησε το πρωί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όταν υγειονομικοί και εκπρόσωποι σωματείων θέλησαν να εισέλθουν στο χώρο που πραγματοποιούνταν η σύσκεψη παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με επίκεντρο τα προβλήματα και τις ελλείψεις στο νοσοκομιακό ίδρυμα. Δεν θα περάσω εγώ στη δουλειά μου. Αστυνομικοί απέτρεψαν τους συγκεντρωμένους να μπουν στο χώρο της σύσκεψης, με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρής κλίμακας ένταση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στο τέλος της σύσκεψης με τη διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του νοσοκομείου, εργαζομένων στο νοσοκομιακό ίδρυμα και τον Περιφερειάρχη, συνάντησε εκπροσώπους των συγκεντρωμένων, ακούγοντας τα αιτήματά τους. Επειδή στην πολιτική αξία έχει αυτά τα οποία εξαγγέλουμε να υλοποιούνται, η απόφασή μου είναι, η απόφασή μας είναι, να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ενίσχυση του νοσοκομείου, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του. Το μόνο που πήραμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη είναι ένα νεύμα του κεφαλιού. Τίποτα άλλο δεν απάντησε στα εύλογα ερωτήματά μας. Αυτό που του είπαμε είναι ότι από εδώ και πέρα θα έχει αντιμέτωπους όχι τους υγειονομικούς μόνο, αλλά όλο τον ελληνικό και κριτικό λαό. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης βρέθηκε για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο με φόντο τα προβλήματα στο Βενιζέλιο, που έχουν οδηγήσει σε αποδυνάμωση ως κλείσιμο μια σειρά από κλινικές και τμήματα. Όπως ο ίδιος δεσμεύθηκε, μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι θα προσληφθούν 10 γιατροί και 74 νοσηλευτές και λοιπόπροσωπικό, ενώ με τη fast track διαδικασία που ψηφίστηκε θα τρέξουν και άλλες προσλήψεις τον Ιανουάριο. Προκυρήσονται 3 θέσεις αναισθησιολογίας, 3 θέσεις ακτινολογίας και μια σειρά άλλες θέσεις εδώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. Ταυτόχρονα ζήτησα από την ιατρική υπηρεσία και τη διοίκηση άμεσα να μου στείλουν προτάσεις, ούτως ώστε τον Γενάρη να ξεκινήσουμε νέες προσλήψεις. Για τις σταθερά άγονες μετά από διαγωνισμούς θέσεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε, χωρίς όμως να εξειδικεύει, κίνητρα για τους γιατρούς προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, ενώ υποστήριξε ότι έξτρα προσωπικό θα φτάσει στα νοσοκομεία του νησιού και μέσα από τις 3.000 προσλήψεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε την πρόσληψη 74 ατόμων, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, και βέβαια προβλέπουμε 3.000 πανελλαδικά προσλήψεις, και είναι βέβαιο ότι ένα μέρος αντιστοιχεί και στο Βενιζέλιο. Όπως επαναλάβαμε πολλές φορές, αν δεν δοθούν κίνητρα και δι οικονομικά κίνητρα, οι συνάδελφοι δεν θα επανέλθουν στο ΕΣΥ. Πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο? Δεν λειτουργεί μόνο με γιατρούς. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που είπε ότι θα επισκεφθεί το επόμενο διάστημα και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, εξέφρασε την ικανοποίησή του που με τους ιδιώτες αναισθησιολόγους στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έχει ομαλοποιηθεί, όπως τόνισε, η κατάσταση στα χειρουργεία, ενώ επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι συνολικά η στελέχωση και ομαλή λειτουργία των νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Πλέον έχουμε πλήρη χειρουργική λειτουργία με τους αναισθησιολόγους που ήρθαν από τον ιδιωτικό τομέα. Μια από τα ίδια είπαν ότι άκουσαν οι υγειονομικοί που ζήτησαν ουσιαστικά μέτρα, καλώντας δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 30 του μήνα. Θα είμαστε στο κατόπι του Υπουργού και της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ίσχους αν δεν πάρουν μέτρα σοβαρά. Στις 30 του μήνα που θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας, να συμμετέχουμε όλοι. Το παρόν στη διαμαρτυρία έξω από το Βενιζέλιο έδωσαν και εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, που όπως τόνισαν, με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται, επί της ουσίας συγχωνεύεται και οδηγεί σε αποδυνάμωση τις υπηρεσίες για τους εξαρτημένους και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για μία ακόμα περαιτέρω επίθεση στο δικαίωμά μας στην απεξάρτηση. Θα είμαστε εδώ μέχρι να μην κατατεθεί.